Σύνταξη από τα 60 για όσους είχαν πιάσει την ηλικία μέχρι 18-8 του 2015 ή σταδιακά στα 62 για όσους κλείνουν το 60ο έτος μετά τις 19-8 του 2015, προβλέπει νομοθεσία για τους ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕ με 35 έως 40 έτη ασφάλισης και τους άνδρες μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και φαρμακοποιούς που ασφαλίζονται στο ΕΤΑ. Παράλληλα, για όσους έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη έως τις 31-12 του 2012, η αφετηρία της συνταξιοδότησης είναι το 60ο έτος. Αν έχουν την ηλικία μέχρι 18-8 του 2015, τότε μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε. Αν το 60ο έτος συμπληρώνεται από τις 19-8 του 2015 και μετά, τότε αλλάζει και η ηλικία συνταξιοδότησης και αυξάνεται κατά 3 μήνες κάθε έτος. Αν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν μέχρι το 2012 τα 35 έτη ασφάλισης με πληρωμένες εισφορές φυσικά, τότε έχουν 2 επιλογές. Να συμπληρώσουν 40 χρόνια ώστε να αποχωρήσουν στα 62 με πλήρη σύνταξη ή να αποχωρήσουν στα 67 με πλήρη, εφόσον έχουν λιγότερα έτη ασφάλισης. Οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι του ΟΑΕ και ΕΤΑ έχουν και καθεστώς μειωμένη σύνταξη, δηλαδή έχουν και μία τρίτη επιλογή να αποχωρήσουν στα 62 με μειωμένη και με ελάχιστο χρόνο 15 ετών. Τη διευκρίνηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα έχει 2 σκέλη. Καταρχήν, έχει το σκέλος σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος και αφορά όλους τους ασφαλισμένους, με το τρίτο μνημόνιο για το νέο ασφαλιστικό, το οποίο δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης, το ΦΕΚ 19-8 του 2015. Όσοι δεν είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα, δηλαδή συμπληρωμένοι και την ηλικία στις 19-8 του 2015, έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη επιβάρυνση σε όρια ηλικίας. Παράδειγμα, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕ ή του ΕΤΑ, οι οποίοι έφευγαν με 35 ετία ή 36-37 χρόνια στα 60, εάν είχαν τα 60 ως τις 19-8 του 2015, έχει καλώς. Το κρατάνε το όριο ηλικίας. Αν δεν είχαν τα 60, ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν τα 60 έτη ηλικίας, επιβαρύνονται με ένα τρίμηνο για κάθε έτος που αργούν να το συμπληρώσουν. Κατά δεύτερο λόγο, το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα ταμεία και άλλες διατάξεις. Απλά όσοι φεύγουν με προϋποθέσεις 35 ετίας έχουν μικρότερη χρονική επιβάρυνση. Ειδικότερα οι μητέρες ανηλίκων όμως, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, οι τρίτεκνοι και οι τρίτεκνες στο δημόσιο, επειδή είχαν χαμηλά όρια ηλικίας, εάν δεν έχουν πιάσει τα απαιτούμενα όρια ηλικίας στις 19-8 του 2015, επιβαρύνονται μέχρι και με 12 χρόνια επιπλέον ηλικίας για την συνταξιοδότησή τους. Ενώ γκάφα της κυβέρνησης που δεν έχει προηγούμενο στα ασφαλιστικά χρονικά στέλνει πίσω στα σχολεία χιλιάδες εκπαιδευτικούς που παραιτήθηκαν, αλλιώς δεν θα πάρουν σύνταξη. Οι διατάξεις 2 άρθρων που η κυβέρνηση ψήφισε με σκοπό να απαλλάξει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αποχωρούσαν φέτος από τις μειώσεις συντάξεων που προκαλεί ο νόμος Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, δεν θα ισχύσουν και όσοι δεν ανακαλέσουν τις παραιτήσεις τους μέχρι αύριο 31/8 του 2016 κινδυνεύουν να μην πάρουν σύνταξη, πόσο μάλλον και ψαλιδισμένοι. Σήμερα το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου και η σχετική εγκύκλωση που βγήκε από το Υπουργείο Παιδείας θέτει και έναν ιδιαίτερο προβληματισμό για τους εκπαιδευτικούς. Όπως θυμάστε, με το τελευταίο ασφαλιστικό είχε προβλεφθεί ότι θα μπορούν να φύγουν οι εκπαιδευτικοί με την αίτηση που υποβλήθηκε τον Απρίλιο να φύγουν τον Ιούνιο. Νομοθετήθηκε να φύγουν τον Αύγουστο. Κρίθηκε ότι θα μπορούσε ο χρόνος μέχρι τον Αύγουστο να είναι συντάξιμος. Αλλά σήμερα προκύπτει το θέμα κατά πόσον θα είναι και θεμελιωτικός. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό έγινε καταρχάς για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να συνταξιοδοτηθούν με τον παλιό και πιο συμφέροντα τρόπο υπολογισμού. Από εκεί και πέρα όμως, σήμερα με το επίγον αυτό έγγραφο, προκύπτει ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν το δέχτηκε εν όλο αυτό το κομμάτι του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου και έκρινε ότι ο χρόνος μέχρι τις 31/8, που είναι η ημερομηνία απόλυσης των εκπαιδευτικών, μπορεί να προσμετρηθεί για την προσάυξη της σύνταξης, αλλά δεν είναι θεμελιωτικός μετά τις 13 Μαΐου. Δηλαδή το χρονικό διάστημα μετά τις 13 Μαΐου δεν προσμετράται για τη θεμελίωση δικαιώματος για τη συμπλήρωση 35 ετίας, 25 ετίας, 20 ετίας, αναλόγως των διατάξεων με τις οποίες συνταξιοδοτεί το κάθε ασφαλισμένος. Αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, γιατί οι εκπαιδευτικοί που υπολόγιζαν και προσδοκούσαν ότι θα συμπληρώσουν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να συνταξιοδοτηθούν μέχρι τις 31/8, πλέον δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και αν ως τις 13 Μαΐου δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, έχουν προθεσμία μέχρι και αύριο 31 Αυγούστου να ανακαλέσουν την παραίτησή τους και να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους.